να και κάτι αθόρμητο. Εθνικές εορτές να τις βράσω. Οι παρελάσεις ενισχύουν τον εθνικισμό και τροφοδοτούν τον φασισμό. Και τι πως γεννήθηκα Έλληνας. Σιγά το πράγμα. Σε τι διαφέρω από τον καημένο τον λάθρο μετανάστη. Και αυτός θα έπρεπε να συμμετέχει σε οποιαδήποτε παρέλαση. Άντε να τελειώνουμε με τα λύκια και τα προφήσυνση να μαζέψω τα μπογαλάκια μου για να φύγω κι εγώ από το τρελοκομείο. Αυτή είναι συγκομιδή σχολείων σε ένα τραπέζιο που παραβρέθηκα κοινού αθλητικού ενδιαφέροντο, γύρω από την Εθνική Επέτειο τη 28 Οκτωβρίου το 2013, μεταξύ 15-7 20 χρονών, και αυτά λόγια αραιά και που βεβαίω, κατά τα διαλύματα από την Greek και την FATSO δεύτερο πλοή, λίγηση, στα κινητά αφή που φιγούραραν στα χέρια όσων δεν είχαν χαθεί στον αυτιστικό κόσμο των ακουστικών. Το όλο σκηνικό με ανοίγαγε στο νερό άκουσμα ενό παλιού τραγουδιού, κάποτε στο τε πελένει 20 χρόνια παιδιά, αν θυμάστε. Αναλογιζόμενο στην τρέχουσα κατήφια στην χώρα μα, αλλά και αυτή την γενιά που υποτίθεται ότι είναι το μέλλον τη, ο μηδενισμό του είναι πραγματικά αφόρητο. Αλλά σκέφτηκα, σαν πως και αυτά τα μνήμονα προϊόντα μιας αδιφάγου απερχόμενης γενιάς. Επόμενο δεν ήταν να παραχθεί αυτό που παράγει ο κάθε κορεσμένος οργανισμός για εκτόνωση. Πώς αλλιώς. Τώρα και χρόνια δεν είχαμε ριχθεί σε άκρατη κατανάλωση. Μετατρεπόμενοι σε σκουπιδοπικτικές, κοπροπικτικές μηχανές εισαγόμενης μεθανιοβρυθούς τροφής. Αποποιούμενοι την εντόπια τροφή, πολιτισμικός, γλωσσικός και διατροφικός. Επί δεκαετίες δεν εθιστήκαμε κι εμείς στα επιδοτούμενα εδέσματα της εσπερίας. Και όταν στέρεψαν οι επιδοτήσεις, δεν δανειστήκαμε να συνεχίσουμε την ερησιχθόνια μας, πανφαγία. Επόμενο λοιπόν φίλοι μου δεν ήταν αυτό που ακολούθησε. Ναι, πράγματι, ο εκοφαντικός κρότος τύπου πρ φαίνεται να είναι διαρκείας και λέγεται κρίση. Και αν ο ήχος ήταν και είναι ο δινηρός, το γνωστό επακόλουθο της ανυπόφορης, της οσμίας, θα εκφράζεται μέσα από τα νιάτα μας, τον οποίον η δημοσιοπαλληλίστικη δημοσιο παιδεία ουδέποτε τα δίδαξε να είναι Έλληνες αντάξει ενός πολιτισμού πάνω στον οποίον κτίστηκε ό,τι καλύτερο έχει να αναδείξει η ανθρωπότητα. Και τον οποίο εξακολουθεί να μελετά ενδελεχώς η πεμπτουσία τη παγκόσμια διανόηση. Ουδέποτε διδάχτησαν τα παιδιά μα ότι αυτό ο πολιτισμό με κάθε ευκαιρία εόρταζε θεσμούς μνήμη με πομπές και παρελάσει, είτε πρόκειτο για την εορτή των Εκατόμβεων και του Πέπλου της Αθηνά στην Ακρόπολη, είτε παρελάσει και τιμέ για του υπέρ τη πατρίδο πεσώντα στο, στο Μαραθώνα ή στη Σαλαμίνα κλπ. Μήπω όμω και στο σπίτι γαλουχύθηκαν ποτέ με αξίες πέραν των ονείρων μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό ή ενός καταναλωτικού ταξιδιού στο Λονδίνο, όπου θα μπορούσαν να μετέχουν στον κοσμοπολιτισμό, εντό εισαγωγικών το λέω, επιλεκτικά βεβαίως, βεβαίως, και τονίζω επιλεκτικό κοσμοπολιτισμό, επειδή ακόμη δεν έχω γνωρίσει κοσμοπολίτη να έχει επιλέξει την Νιγηρία ή το Αφγανιστάν για να ασκήσει τα πολιτικά του δικαιώματα ως του κόσμου. τρομάρα μας χωρίς σημείο αναφορά, πως να μην αιωρούνται τα πατριδά μας παιδιά σαν αεριοσωματίδια με λίγα ιδανικά πέρα ενός smartphone για να κάνουν check in μεταξύ των ως καφετεριοθαμώνες ή party animals μέσα από την αμορφωσιά προέκυψαν και μερικά μαχόμενα παιδάκια που χρήζονται αν αρχικοί που προφανώς διέπονται από κάποιες αρχές μία εκ των οποίων είναι να κρύβουν τα πρόσωπά τους, όποτε εκδηλώνουν τον αυταρχισμό τους, απειλώντας όποιον έχει διαφορετικές αρχές από την αν-αρχία. Εναρτούν αφήσει κατά των εθνικών επαιτήων, επειδή ως αν-αρχικοί αυτές δεν συνάδουν με τις αρχές των. Το πρώτο ερώτημα που μου έρχεται κατά νου, όπως είπα και στην ανακοίνωσή μου, είναι ποια αρχή ή ποιος αρχηγός χρηματοδοτεί τέτοιες αφήσει την στιγμή που τα καημένα αναρχικά είναι ρακέντητα. Εάν το κάνουν μόνα του, αυτή η ανιδιοτέλεια επισκιάζει τον πραότερο χριστιανισμό. Χριστιανό. Και μην με παρεξηγήσετε, τρέφω πραγματικά σεβασμό προ του αληθινού αναρχικού. Επειδή όσου έχω γνωρίσει, είναι οι πιο φιλοσοφημένοι και άκακοι άνθρωποι στον πλανήτη. Ω αναρχικοί, ουδέποτε τοποθετούνται δυναμικά με κάποια αρχή σε κάποιο θέμα. Και πάνω απ' όλα, δεν προτείνουν και δεν επιβάλλουν κάποια ιδεολογία, εφόσον αυτή θα σήμαινε κάποια αρχή. Συμπέρασμα, οι αναρτήσει και οι αναρτώντε τέτοιε αφήσει, αφήσει αρχική, αναρχική δεν είναι. Μάλλον άρχονται εχθρικώ κατά των αρχών όποιου πατριώτη. Σε παλαιότερη μου ομιλία είπα ότι ο Πλάτονα κάποτε παρομοίασε την ιδανική πολιτεία με τον σωματότυπο ενός υγιούς ανθρώπου οι αρετές του οποίου πρέπει να είναι η σοφία της κεφαλής, οι ηγέτες και η βουλή δηλαδή, η τόμη και η γενναιότητα του στήθους, τα εκτελεστικά όργανα, ο στρατός και η αστυνομία και η εγκράτεια και πειθαρχία της κοιλιά, δηλαδή ο λαός, το εργατικό δυναμικό. Στοιχεία που, όπως ένα ωραίο άγαλμα, συγκροτούν την ιδεώδη ανθρώπινη μορφή με λεπτή μέση, γυμνασμένο στήθος και πρόσωπο εκπέμπον, α, εκπέμποντα αυτογνωσία και σοφία. Όμω, όπω έχουν τα πράγματα, επαξίω μα αντιπροσωπεύει ο βατραχοειδής οματότυπο ενό τύπου που κάποτε μα ανακοίνωσε ότι μαζί τα φάγαμε. Τόση αρμονία πια δεν αντέχεται πλέον. Καιρό λοιπόν για λιπαναρόφηση, φίλοι μου. Καιρό θα σφίξουν οι αφεδρώνες μήπω και πάψει και η δυσοσμία. Οι, εθνικέ επαιτίοι, όπω και να είναι, θυμίζουν έναν οργανισμό που κάποτε Ριζωμένο στην ιστορική του μνήμη, εχέρετο κάποια σύσταση και υπερηφάνεια. Όμω, τα αιωρούμενα σωματίδια των ελευθέρω περδόμενων, αυτοχριζόμενα κοσμοπολίτε, αμφισβητούν οποιαδήποτε σύνθεση και πώ αλλιώ τα αέρια δεν ριζώνουν πουθενά. Ευχαριστώ.